θέλω να πάμε λίγο στην Ανατολική Κρήτη, καθώς το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το σπήλαιο στο δικταίο Άνδρο. Έχει να κάνει με μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην περιφέρεια Κρήτης, ανάμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Δήμορο Πεδίου Λασιθίου, με βασικό στόχο κατά κάποιο τρόπο να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο βέβαια μιας ξενάγησης και της παρουσίας επισκεπτών στο δικταίο Άνδρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, εγώ να πω ότι προβλέπεται ακόμα και τελεφερίκ για συνανθρώπους μας αναπήρους, για άτομα με αναπηρία. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να παραμείνουμε στο θέμα το οποίο αξίζει και να πάμε στον κύριο Γιώργο Στρατάκη. Και ο Γιώργος Στρατάκης είναι αντιδήμαρχος υποδομών, προγραμματισμού και ανάπτυξης στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη και μετά λίγο να αναφερθούμε και σε όλα όσα γίνουν εντός της σύμβασης, στο πλαίσιο της σύμβασης. Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και για την περιοχή μας γενικότερα, θα έλεγα για την Κρήτη. Γιατί το δικταίο Άνδρων είναι ένα σημείο αναφοράς για τον τουρισμό μας, για όλη την Κρήτη. Είναι ένα σημείο που όλοι οι φορείς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και γενικότερα οι ξεναγοί, τα γραφεία ενοικιάσεως θέλανε να γίνει αναβάθμιση των υπηρεσιών αλλά και του συνόλου του δικταίου Άνδρων. Αυτό λοιπόν από χρόνια το δουλεύαμε στο μυαλό μας και τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου κατάθεσε μία πρόταση ολοκληρωμένη για το δικταίο Άνδρων, το μυθολογικό σπήλαιο γέννησης του Δία, όπου γίνεται αναβάθμιση, πρέπει να σας πω ότι η πρόταση κατατέθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχει προϋπολογισμό περί τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για η πρόταση περιλαμβάνει να αναβαθμιστεί η πλατεία Ευρώπης. Οι μελέτες έχουν τελειώσει, έχουν πάρει όλες τις εγκρίσεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια καινούργια πλατεία ουσιαστικά, πολύ αναβαθμισμένη, καμία σχέση με αυτό που υπάρχει τώρα. Τα μονοπάτια συντηρούνται και το παλιό μονοπάτι το οποίο τώρα είναι σε πολύ κακή κατάσταση αλλά και το νεότερο. Και φτάνουμε στο σπήλαιο όπου γίνεται βραχοστερέωση του σπηλαίου, καθαρισμός από τη διάφορα φυτά που υπάρχουν μέσα στο σπήλαιο λόγω του κακού φωτισμού που υπάρχει, γιατί τώρα ο φωτισμός που έχει μέσα στο σπήλαιο δεν είναι αυτός που προβλέπεται και πρέπει να έχουν και έχουν όλα τα σπήλαια τα οποία λειτουργούν σωστά. Αλλάζει λοιπόν και ο ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός του σπηλαίου και γίνεται και μελέτη για αναβατόριο πλαγιάς, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εκεί κάτι θέλω να εστιάσουμε πραγματικά και αργήσαμε πάρα πολύ, αντιδήμαρχες, στο να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα να βρεθούν και να ξεναγηθούν σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι παράπονο πάρα πολλών επισκεπτών ήταν ότι ερχόταν στο δικταίο Άνδρων, ερχόταν μέχρι την πλατεία Ευρώπης για να δουν το δικταίο Άνδρων, να μπορέσουν να θαυμάσουν και αυτοί το μυθολογικό σπήλαιο γέννησης του Δία. Δυστυχώς όμως μένανε πάρα πολύ μακριά από το σπήλαιο και δεν μπορούσαν να δούνε καθόλου το σπήλαιο αυτό που τόσο πολύ θέλανε. Με αυτόν τον τρόπο τώρα θα υπάρχει δυνατότητα, εφόσον χρηματοδοτηθεί όπως είπαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, να μπορέσουν να φτάσουν κοντά στο σπήλαιο και να θαυμάσουν από ψηλά όλη αυτή τη μεγαλοπρέπεια που έχει το σπήλαιό μας και να νιώσουν και αυτοί τη μυθολογία, να νιώσουν την άβρα της περιοχής που πιστέψτε με είναι πολύ έντονη. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα προϋπολογισμό, έχουμε να κάνουμε με πόρους οι οποίοι είναι εξασφαλισμένοι, όπως μας είπατε, από το Ταμείο Ανάκαμψης, σωστά? Αναμένουμε. Και η κυρία Υπουργός το ανακοίνωσε στην τελευταία της επίσκεψης που είχε κάνει με τον Πρωθυπουργό, η κυρία Λίνα Μενδώνη, το ανακοίνωσε, το έχει και στο πρόγραμμά του. Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα το έχουμε και γραπτός. Ακριβώς, είναι τυπικό το θέμα. Και απ' την άλλη, βέβαια, με το χρονοδιάγραμμα τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ ασφιχτικό. Πάρα πολύ ασφιχτικό. Ευελπιστούμε όμως ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας
και τη δικιά μας και του Υπουργείου, θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Όσον αφορά το αναβατόριο Πλαγιάς, είναι μελέτη και κατασκευή. Τα υπόλοιπα σας είπα ότι αρκετά από αυτά είναι ήδη έτοιμες οι μελέτες και έχουν και μάλιστα πάρει όλες τις εγκρίσεις που χρειάζονται προκειμένου να δημοπρατηθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε.